να πιάσει τα 2 εκατομμύρια και μιλάμε για Πράφιτ. Ζητάω. Δυστυχώς φίλε μου, Profit δεν γνωρίζω να σας πω τι είναι. Profit όμως γνωρίζω να σας πω και είναι το κέρδος. Και καλωσορίσατε φίλε μου σε ένα ακόμα επεισόδιο όπου θα αναλύσουμε δύσκολες και περίπλοκες έννοιες που ακούμε συχνά στον Dragon's Den αλλά και γενικότερα στον επενδυτικό τομέα. Για όσους δεν με γνωρίζετε τώρα, λέγομαι Κρεβατάς Θεόδωρος, ασχολούμαι με τα χρηματοοικονομικά και αν σε ενδιαφέρει και εσένα ο συγκεκριμένος κλάδος, μπορείς να κάνεις ένα follow και να πατήσεις και το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Ενώ αν είσαι παλιός συνδρομητής σε αυτό το κανάλι, ένα like και ένα σχόλιο με την άποψή σου θα εκτιμηθεί δεόντως. Και συνεχίζουμε. Σκοπός αυτού του βίντεο είναι να μας βοηθήσει ναι μεν αφενός να καταλαβαίνουμε καλύτερα τη σειρά, αλλά από την άλλη να μάθουμε και οι ίδιοι να αποτιμούμε εταιρείες, ώστε αν αύριο μεθαύριο χρειαστεί να επενδύσουμε σε μια εταιρεία ή να την αγοράσουμε ολόκληρη, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Α, και φυσικά φίλοι μου, εδώ είμαστε και χρηματιστηριακό κανάλι. Ό,τι μαθαίνουμε εδώ πέρα θα μας χρειαστεί και στο να επιλέγουμε καλύτερα και πιο ορθά διάφορες μετοχές προς επένδυση. Και όπως είδατε και στον τίτλο αυτού εδώ πέρα του βίντεο, θα μιλήσουμε για 7 δύσκολες έννοιες που ακούμε συχνά στο Dragon's Den. Ήδη αναλύσαμε τη μία, θα δούμε και τις υπόλοιπες. Απλά να γνωρίζετε ότι θα υπάρχει ένας βαθμός κλιμάκωσης δυσκολίας όσο πηγαίνει προς το τέλος αυτού του βίντεο. Λοιπόν, profit είπαμε είναι το κέρδος. Αλλά για να έχουμε κέρδος, τι πρέπει να έχουμε, μαθήματα δημοτικού, έσοδα μείον έξοδα, να βγαίνει θετικός αυτός ο αριθμός. Αν βγαίνει αρνητικός, τότε έχουμε ζημία. Μία ακόμα έννοια, κρατήστε την, αν και δεν την ακούμε συχνά στο Dragon's Den. Έσοδα, φίλοι μου, είναι και ο τζίρος μιας επιχείρησης και για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας πάρουμε το παράδειγμα του πίνακα εδώ πέρα πίσω που έχω. Ας πούμε ότι είμαι εγώ μια επιχείρηση που παρασκευάζω πίνακες εδώ πέρα για να σας γράφω όμορφα πράγματα. Λοιπόν, αυτός ο πίνακας πουλιέται στην αγορά 50 ευρώ. Τον πουλάω, παίρνω 50 ευρώ, τα βάζω στην τσέπη. Τέλεια! Όχι και τόσο. Διότι 20 ευρώ μου κόστησε το πλαστικό εδώ πέρα πίσω που έχει για να το αγοράσω και 5 ευρώ ας πούμε αυτό το χαρτί για να το ενσωματώσω. Άρα 50-25 ίσον 25 ευρώ κέρδος για μένα. Συγχαρητήρια πρόεδρε. Είναι μόνο αυτό? Όχι. Έχει και συνέχεια. Διότι αυτό το κέρδος η συνέχεια χωρίζεται σε μεικτό κέρδος αλλά και καθαρό κέρδος. Και όπως μπορείτε να μαντέψετε σωστά, το μεικτό κέρδος είναι πριν φορολογηθεί από την εφορία. Μετά θα έρθει η εφορία η καλή μας και θα μας πει: πρόεδρε, από τα 25 ευρώ που μόλις πήρες, θέλω τα 5. Πάρε εσύ τα 20. Υπέροχα θα τους πω εγώ. 25 ευρώ μεικτό κέρδος, 20 ευρώ καθαρό κέρδος όλο δικό μου στην τσέπη. Και συνεχίζουμε. Τι είναι το startup που ακούμε συχνά? Το startup, φίλοι μου, είναι μια επιχείρηση όπως όλες οι άλλες, απλά με μια και μοναδική διαφορά. Ότι όταν ξεκινάς ένα startup, έχεις αποκλειστικό και μόνο στόχο να επεκταθείς παντού, σε όλο τον πλανήτη. Όσο γίνεται περισσότερο να φτάσει ακόμα η επιχείρησή σου, ακόμα και στον Άρη, μόλις πάνε εκεί οι πρώτοι άνθρωποι. Αντίθετα, επιχείρηση μπορεί να είναι και μια συμβατική επιχείρηση. Ένα μπακάλικο της γειτονιάς, η καφετέρια που πίνεις τον καφέ σου κάθε πρωί. Αυτό είναι επιχείρηση. Είναι μια συμβατική επιχείρηση. Η συμβατική επιχείρηση έχει συνήθως ταβάνι. Ξέρεις ότι ο μανάβης στη γειτονιά σου, μήνας μπει, μήνας βγει, είναι σαν δημόσιος υπάλληλος, 2.000 μάξι θα βγάζει κέρδος στην τσέπη όσα βγάζει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, το startup όμως, για παράδειγμα, ο τύπος που πήγε χθες με τα μήλα, τα βιολογικά, τα πατατάκια, στο επεισόδιο των Dragon's Den, έχει αποκλειστικό και μόνο στόχο να επεκταθεί παντού, σε όλη την Ελλάδα, να φτάσει οπουδήποτε. Σημαίνει αυτό για τον ίδιο ότι τα προσδοκόμενα κέρδη δεν είναι ούτε 2 ούτε 3.000 το μήνα, αλλά ίσως κάποια εκατομμύρια. Αυτό είναι το startup, φίλοι μου. Και τώρα, φίλοι μου, ήρθε η ώρα να εμβαθύνουμε σε αυτό το βίντεο. Έχετε ακούσει τον κύριο Βαφιά να ρωτάει ποτέ τι πουλάς στη συγκεκριμένη εταιρεία ή πόσο την πουλάς? Λοιπόν, δύο πραγματάκια, φίλοι μου. Όλες σε αυτή τη ζωή έχουν μία τιμή. Τα πάντα αγοράζονται και πωλούνται, αρκεί να συμφωνεί αγοραστής και πωλητής. Και δεύτερον, οι επενδυτές του Dragon's Den, όπως και όλοι οι επενδυτές του κόσμου, όπως και εμείς που ασχολούμαστε με το χρηματιστήριο ή οι άλλοι που ασχολούνται με τα ακίνητα, μερολόγια, χρυσό, οτιδήποτε άλλο, όλοι θέλουν να βγάλουν πίσω τα λεφτά τους, αυτό που λέμε απόσβεση, και να βγάλουν και κάποιο κέρδος για το ρίσκο που πήρανε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να επενδύσεις ένα ποσό να αγοράσεις κομμάτι της εταιρείας, μερίδιο ιδιοκτησίας ή για να την αγοράσεις ολόκληρη, πρέπει να υπολογίσεις κάποιους παράγοντες για να κατασταλάξεις σε μία τελική τιμή. Τα ποσά που ακούτε πολλές φορές στην τηλεόραση, όπως αυτό με τις 680.000 για ένα κατάστημα εσωρούχων στο κουκάκι, μπορείς να τα πεις
και εικονικά, αν δεν αντικατοπτρίζονται από πραγματική λογιστική αξία. Και τι σημαίνει πραγματική λογιστική αξία? Όπως είδαμε στην αρχή του βίντεο, μιλήσαμε για κέρδη, έσοδα και έξοδα. Πρέπει λοιπόν, όταν είναι να πάμε να αγοράσουμε μια επιχείρηση, να συνειδητοποιήσουμε πότε θα την κάνουμε απόσβεση την επένδυσή μας. Συνήθως, όταν πάμε να επενδύσουμε σε μια τέτοιου είδους επιχείρηση, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το ρίσκο και το ρίσκο πρέπει να μας πληρώσει, θέλουμε να κάνουμε απόσβεση τη συγκεκριμένη μας επένδυση σε 3 με 4 χρόνια. Όχι παραπάνω. Αν είναι να πάμε να το κάνουμε παραπάνω, πάμε και επενδύουμε και στο χρηματιστήριο με λιγότερο ρίσκο και σε 7,5 με 8 χρόνια, όπως έχουμε εξηγήσει και σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο, έχουμε κάνει απόσβεση την επένδυσή μας. Ή ακόμα καλύτερα, πάμε και επενδύουμε και σε real estate, όπου ένας λογικός αριθμός για να κάνουμε απόσβεση την επένδυσή μας σε ακίνητα είναι 10 με 12 χρόνια. Ήμουν και εκτιματομεσίτης παλιά. Για όσους το θυμάστε, δείτε εδώ πέρα και άλλο αντίστοιχο βίντεο. Και συνεχίζουμε, φίλοι μου. Και θέλουμε σε 3 χρόνια να κάνουμε απόσβεση την επένδυσή μας επί πολλαπλασιασμός τα κέρδη που θα έχει κατά μέσο όρο η εταιρεία σε αυτά τα 3 χρόνια ίσον το τελικό αποτέλεσμα. Αν για παράδειγμα μια επιχείρηση για τα επόμενα 3 χρόνια που πουλάει παγωτά, τυχαίο παράδειγμα, έχει κέρδη 50.000 ευρώ, 3 επί 50, 150.000. Τόσο αξίζει η επιχείρηση συν τα χρήματα του εξοπλισμού, 170.000. Τώρα, αυτά δεν είναι μόνο στον Dragon's Den και αυτά, φίλοι μου, όπως σας είπα, εμείς πρέπει να τα ξέρουμε απ' έξω και ανακατοτά που ασχολούμαστε με το χρηματιστήριο. Το PE στην ουσία που έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, αυτό μας δείχνει. Είναι ένας αριθμοδείκτης που μας δείχνει ότι αν βάλουμε κάποια χρήματα στην εταιρεία, σε πόσα χρόνια θα τα βγάλουμε πίσω. Για παράδειγμα, στην Apple αυτός ο αριθμός είναι 25 και μας δείχνει αν είναι φθηνή ή ακριβή και σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Προσοχή, είναι με βάση την προηγούμενη κερδοφορία της. Και αν θέλετε τώρα, φίλοι μου, να επενδύσετε στην Apple ή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του χρηματιστηρίου, μπορείτε να ανοίξετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό κάτω από το link στην περιγραφή στην Trading 212 και εγώ για να σας επιβραβεύσω θα σας κεράσω μία εντελώς δωρεάν μετοχή ως 100 ευρώ. Διότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζετε και εντελώς δωρεάν το κανάλι. Τη συγκεκριμένη μετοχή, αφού την πάρετε, μπορείτε να την κάνετε ό,τι θέλετε, ακόμα και να την πουλήσετε και να εισπράξετε μετρητά. Μιλάμε, φίλοι μου, πρακτικά για τζάμπα λεφτά. Ποιος άλλος άγνωστος σας χαρίζει έτσι απλόχερα τζάμπα λεφτά, φίλοι μου, πέρα από εμένα? Link κάτω στην περιγραφή. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, φίλοι μου, σχετικά με την αποτίμηση, το τζίρο, τα κέρδη, όλα αυτά τα σχετικά. Κάντε ένα like, ένα follow και ένα σχόλιο, διότι έρχεται και part 2 με πιο προχωρημένες έννοιες. Τις έχω σημειώσει εδώ πέρα. Έρχονται!